Χαίρετε, χαίρετε, γεια χαίρετε. Καλώς ήρθατε ακόμα Try Me Home. Είμαστε σε ένα άλλο σπίτι. Που μας φιλοξενεί, που αισθανόμαστε σαν το σπίτι μας, ναι. Το σπίτι της Bosch. Στο σπίτι της Bosch για να δούμε ένα ολοκαίνουριο πλυντήριο το οποίο το έχουμε εδώ πέρα εγκατεστημένο, συνδεδεμένο με νερά, ρεύματα, τα πάντα όλα. Είναι καινούριο αυτό το είναι μωράκι. Είναι καινούριο αυτό το μωράκι. Και λοιπόν, θα σου πω τώρα, πες μου εδώ στο πλάι, βλέπεις κάτι διαφορετικό. Βλέπω παιδιά. Βλέπω διάφορα μοτίβα, ναι. Σε κυκλικό, ας πούμε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό εδώ διάταξη, πέρα, άκου να δεις, το έχει και από τις δύο πλευρές και ουσιαστικά είναι να το πω ότι είναι, για να μην χτυπάει στους τοίχους. Καλά το είπες, στην πραγματικότητα είναι μια επιπλέον αντικραθασμική προστασία που έχει το πλυντήριο, για να έχει ακόμα λιγότερους κραθασμούς και να είναι ακόμα πιο αθόρυβο όταν κάνει το στύψιμο. Θα το δούμε και μετά στην πράξη στο στύψιμο. Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι δεκάκιλο, έχει Wi-Fi και το έχουμε συνδέσει εμείς με την εφαρμογή Home Connect της Bosch για να μπορέσουμε να κάνουμε τις λειτουργίες, ό,τι λειτουργία δηλαδή... Και τις δουλίτσες μας εξ αποστάσεως. Μπράβο, ό,τι λειτουργία μπορείς να κάνεις από εδώ πέρα, μπορείς να την κάνεις και από το κινητό σου για να ενεργοποιήσεις την εφαρμογή και να έχεις την δυνατότητα να το ξεκινήσεις εξ αποστάσεως. Πρέπει να πατήσεις πρώτα το κουμπί Remote Start από εδώ πέρα που έχει. Μάλιστα. Είναι ενεργοποιημένο αυτό. Ωραία. Και μετά μέσα στο κινητό, μέσα από το κινητό μπορείς να ρυθμίσεις εσύ το πρόγραμμά σου, τι θα κάνει τα πάντα όλα. Και μάλιστα εσύ μπορείς να πας εδώ, για παράδειγμα, για εδώ στο Control, αφού βάλεις το πρόγραμμα. Η θερμοκρασία του νερού που θέλεις να έχει, ας πούμε. Εντάξει. Ναι. Τις στροφές που θα γίνει. Στους 40 βαθμούς. Ναι, λέμε ρε παιδί μου, να βάλεις τις ταχύτητες όλες τις ρυθμίσεις και μπορείς να του πεις από εδώ delayed operation, δηλαδή πότε θα τελειώσει. Οπότε. Θες εσύ να γυρίσεις το σπίτι 6 ώρα το απόγευμα, τόσο 3 ώρα μετά τη δουλειά. Ναι, ό,τι ώρα υπολογίζεις να γυρίσεις το σπίτι, να τελειώσει εκείνη την ώρα, για να μην μείνουν πολλή ώρα μέσα τα ρούχα, Εδώ πέρα μέσα από την εφαρμογή σου δείχνει, όπως τα δείχνει και πάνω στην οθόνη, άμα δεις εδώ πέρα, άμα δεις εδώ, σου δείχνει σε κάθε πρόγραμμα που θα βάλεις. Για παράδειγμα, σου δείχνει εδώ με δύο ενδείξεις την ενέργεια που καταναλώνει και το νερό που καταναλώνει. Δηλαδή, άμα πας να βάλεις, ας πούμε, το γρήγορο, έτσι, σου δείχνει 4 μπάρες νερό, 3 μπάρες ενέργειας. Άμα πας το ECO, 2 μπάρες νερό, 1 μπάρα ενέργειας. Αλλά κάνει περισσότερη ώρα το ECO, έτσι. Ναι, το ECO κάνει περισσότερη ώρα, σου δείχνει εδώ πέρα στροφές, μέγιστη ταχύτητα είναι 1400 στροφές, εδώ πέρα σου λέει 3 ώρες και 48 λεπτά. Αλλά αυτό που έχει επίσης πάρα πολύ σημαντικό στο κομμάτι της, του κλεισίματος, είναι το γεγονός ότι έχει αυτό το 4D Watch. Το οποίο What is 4D Watch? 4D Watch. Ρίχνει. Ναι. Επιπλέον νερό, ψεκάζει με νερό μέσα στον κάδο την ώρα που γίνεται η πλύση. Μάλιστα. Για να πηγαίνει το νερό παντού. Να πηγαίνει παντού και να πηγαίνει, να γίνεται ο καθαρισμός εις βάθος σε συνδυασμό το με βάθι. Το. Σε συνδυασμό με το καθαριστικό. Με το καθαριστικό που βάζεις μέσα. Ναι. Και μια επιπλέον επιλογή την ώρα που βάζεις τα ρούχα σου μέσα. Anti-stain, έτσι. Ναι. Το οποίο έχει 4 εικονίδια εδώ. Τα οποία αυτές τις επιλογές μπορείς και από το κινητό να τις κάνεις. Και είναι ουσιαστικά για πολύ δύσκολους λεκέδες, όπως είναι το κρασί, όπως είναι το γρασίδι, όπως είναι το αίμα. Οπότε σε κάθε περίπτωση, άμα θέλεις να βάλεις τέτοια ρούχα μέσα που έχουν τέτοιες λεκέδες, έχεις αυτή την επιλογή να κάνεις να ενεργοποιήσεις το anti-stain. Ωραία. Και επίσης, αν θέλεις να. Δεν έχεις ρούχα με τέτοιες λεκέδες, αλλά έχεις πραγματικά πολύ βρώμικα ρούχα, έχεις τη δυνατότητα να πατήσεις και να ενεργοποιήσεις την επιλογή Intensive Plus, που ουσιαστικά η οποία είναι διαθέσιμη σε κάποια προγράμματα και η οποία προσθέτει ένα ακόμα κύκλο πλήσης, δηλαδή κάνει περισσότερη ώρα για το πλήσιμο, αλλά μιλάει για να κάνει καλύτερα το πλήσιμο. Για να τους εξαφανίσει από εκεί που ήταν. Σε όλα αυτά τα προγράμματα, παντού, σε ό,τι έχουμε αναφέρει, πάντα ενεργοποιείται το 4D Watch. Πάμε να κάνουμε μια πλήση τώρα. Εντάξει. Από το κινητό σου, από το κινητό σου, από το κινητό σου. Από το κινητό θα φορτώσω τα ρούχα. Α, ναι, δεν τα βάλεις μέσα σου. Δηλαδή, εντάξει, έλα εδώ. Λοιπόν, εντάξει. Πρέπει να βγάλει ένα ρομποτάκι η Bosch. Έχω φέρει ρούχα από το σπίτι. Το οποίο να σου παίρνει την μπουγάδα και να στα βάζει μέσα. Θες να προγραμματίσω από εδώ ή από το κινητό? Θέλω από το κινητό σου. Πολύ ωραία. Θα βάλουμε. Ναι. Γρήγορο πλήσιμο. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι και πολύ βρώμικα. Όχι. 40, ναι, 40. Βάλε 40, πετσέτα, καλά, δεν έχουμε βάλει. Πετσέτες και δύο μπλουζάκια μου. Ναι. Και ένα βρακί. Σορτσάκι μου. Όχι. Και ένα σορτσάκι μου. Ωραία. 800 στροφές για το. 800. Και θα το βάλουμε. Α, το 800. Όχι, 800. Εντάξει. Το Speed Perfect μπορεί να το κάνει ακόμα πιο γρήγορο. Ωραία. Εντάξει. Όλα αυτά σου είναι τα ρυθμίσει και από εκεί. Ωραία. Και αυτό το Rinse Hold τι θα κάνει με το νερό. Ναι. Τα ρυθμίσει από εδώ πέρα, τα αφήνω όπως είναι. Και εδώ πέρα αυτό που σου είπα, προγραμματισμένο, το προγραμματισμένο τελείωμα του προγράμματος. Σου λέει τώρα ότι θα τελειώσει κανονικά. Έλα, βάλτε στο γρήγορο. σε περίπου 25-35 λεπτά. Και να σου πω επίσης ότι όταν βάζει μέσα ρούχα, το κάδος ζυγίζει αυτόματα τα ρούχα για να κάνει τον υπολογισμό του νερού πόση που θα ρίξει μέσα. Το νερό. Τα πάντα όλα.
Εντάξει. Αυτό γίνεται αυτόματα. Αυτόματα, ναι. Α. Και πατάς start. Ωραίο αυτό. Και αυτό ήταν. Και ξεκίνησε. Όλο. Ναι. Μάλιστα. Δεν ακούω μου τίποτα. Λέει, load adjustment active θα ξεκινήσει. Load recommendation 4 κιλά. Ουσιαστικά υπολόγισε ότι είναι 4 κιλά αυτά που βάλαμε, σαν ρούχα. Έτσι τα υπολογίζουν, ναι, αυτά. Και βάζει τις ρυθμίσεις για 4 κιλά ρούχα. Μάλιστα. Στα πόσα λεπτά σου λέει ότι θα τελειώσει? 35 λεπτά. 35 λεπτά. Κάτσε λίγο να πιούμε ένα καφέ. Εντάξει. Άντε, πάμε και πλένετε. Ναι. Εμείς πίνουμε καφέ και αυτό πλένει. Αθόρυβο είναι, ρε παιδιά, δεν ακούω τίποτα. Είστε σίγουροι ότι λειτουργεί? Όχι. Είναι ιδέα στο ότι γυρνάνε. Μην πατάς τα κουμπιά, Πώς πάτησα κουμπί με τα μαλάκια μου? Άλλαξε τις τροφές, ντρε, κοίτα εδώ. Άλλαξε τις τροφές. Το πήγε στα 1200. Το βλέπω εγώ εδώ. Και όπως θα παίρνω τις τροφές. Μαντώ. Πες μου. Στίβι. Στίβι. Πάλι δεν ακούγεται τίποτα. Ναι, αυτό, γι' αυτό. Πώς το έχουν σχεδιάσει έτσι? Μα βλέπεις και ούτε κουνιέται, ούτε τίποτα. Τίποτα, ναι. Αχα. Αυτό δεν είναι πλυντήριο, παιδί μου. Αυτό είναι... Ίσα πού. Τίποτα. Φανταστικό. Κανονικά θα φεύγε. Τώρα ξέρεις πως θα ήταν έτσι. Κοίτα, Στίβι, μια χαρά. Σε 800 στροφές που είναι normal ταχύτητα στη ψήματος. Λοιπόν, ωραία, 10 λεπτά μένουν ακόμα. Καινούριο πλυντήριο της Bosch. Αθόρυβο. Αθόρυβο, τώρα στο στύψιμο δεν ακούγεται απολύτως τίποτα. Νιάδα. Απολύτως τίποτα. Με το σύστημα Wash, 4D Wash που ρίχνει το νερό μέσα στην ώρα που πλύνει για να κάνει καλύτερα τη διαχείριση της βρωμιάς και να πλένει εις βάθος. Με το Home Connect, την εφαρμογή στο κινητό, η οποία θα με ενημερώσει και αυτή ότι τελείωσε το πλυντήριο, για να έχεις remote control το πλυντήριό σου. Με το ειδικό σύστημα εδώ πέρα anti-stain για να βγάζεις τους λεκέδες από επίπονους λεκέδες, δηλαδή αίμα, μάλιστα, κρασί, γρασίδι και τέτοια που φεύγουν δύσκολα. Και φυσικά το γεγονός ότι είναι αντικραθασμικό, δεν γουνάει, δεν ακούγεται, δεν κάνει απολύτως τίποτα. Έτσι, οπότε... πιο ήσυχη συσκευή που θα έχουμε στο σπίτι αυτή. Εννοείται. Είναι η Bosch. Αυτό είναι. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Να το τελείωσε. Να χτυπήσετε και το καμπανάκι. Και το έγραψε και εδώ. Finish. Program complete. Yes. Κάνε και μια δουλειά, βγάλε τα από μέσα, δικά μου είναι, μη σιχαίνεσαι. Γιατί πατάς τα κουμπιά συνέχεια, μπορεί να μου πεις. Όχι, κατά λάθος, συγγνώμη. Να σου πω, έτσι θα βγάζεις τα ρούχα σε από μέσα. Δεν τα διπλώνεις πρώτα να τα τακτοποιήσεις? Όχι. Γιατί να τα διπλώσω αφού μετά τα σιδερώσω? Να προσέξω δηλαδή που ναι, γιατί πιάνει περισσότερο όγκο έτσι όπως τα βάζεις μέσα. Ενώ αν τα τακτοποιήσεις και τα διπλώσεις, πιάνει λιγότερο όγκο μέσα στη λεκάνη. Ρε παιδιά, τώρα θα με τρελάνει. Εσείς όταν τα βγάζετε από το πλυντήριο, τα βάζετε διπλωμένα. Ωραία, είναι πολλά. Αυτό απαντήστε από κάτω. Εγώ έτσι τα κάνω, τα διπλώνω παιδιά, πάντα. Εγώ όπως να είναι τα βάζω μέσα. Αν τα διπλώνετε πριν τα βάλετε στο γκάδο ή τα βάζετε κατευθείαν όπως τα βάλετε. Για απαντήστε κανονικά, όχι μούφες, τα διπλώνω. Δεν ξεχάσει τίποτα μέσα που τα αφήσουμε εδώ. Δεν άφησα. Τίποτα. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Παιδιά, είναι χαζό. Έχει ξεχάσει μια μπλούζα μου μέσα. Boss is ready to wash. Ωραία. Βάλε θέλω τα... πνευματικά δικαιώματα. Ωραία. Για να και τα αρχικά. Το γράφουμε. Βάλε και τα αρχικά. Boss B is I, ναι, ready are, εντάξει, birth. Τι birth? Birto. 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 Να το λένε ο Birto.